Κύριε Βαγιανόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Στουλή. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και επειδή το τελευταίο διάστημα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, πολλής λόγος για την αγαπημένη όλων, την Μπάρτσα μας. Και ήσταν μέσα στην ομάδα, που ξεκίνησε μέσα στην φιλική ομάδα, ας το πούμε έτσι, που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια και φτάνουμε σήμερα εδώ μετά από 2 χρόνια, ενώ η ομάδα βρίσκεται στα καλύτερά της, στον αγωνιστικό τομέα, έφτασε εδώ που έφτασε, έχασε το πρωτάθλημα έτσι όπως το έχασε, αλλά όμως διοικητικά δεν βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της. Διοικητικά θεωρώ ότι βρίσκεται στο καλύτερο σημείο, απλά δεν θέλουμε κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι που ήμασταν μέσα στην ομάδα, να είμαστε μεταξύ μας όπως ήμασταν. Παραιτήσεις δεν έχουν γίνει από την πεντάδα, εκτός από τον κύριο Φρίγελ, ο οποίος έφυγε ο άνθρωπος σε χρόνο, σωστό χρόνο, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ακολουθήσει για πολλούς λόγους. Εγώ είπε παιδιά ότι το ξεκινήσαμε μαζί, αλλά το πήγαμε μέχρι εδώ, εγώ όμως έχω τη δουλειά μου, δεν μπορώ να συνεισφέρω παραπάνω οικονομικά και χρονικά. Θα συνεισφέρω κάποια χρήματα, αλλά θέλω να την πάτε και θα είμαι δίπλα σας. Το μετά ακριβώς το τι έγινε, σίγουρα θα πρέπει να ξέρουμε ότι χωρίς τον κύριο Κούγια η ομάδα δεν θα είχε φτάσει στο σημείο αυτό, γιατί όπως είπα και έχω πει ότι από μπάλα δεν ξέρω, από ποδόσφαιρο δεν ξέρω, όπως και οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε που είμαστε στην ομάδα, στο συμβούλιο. Ο Κούγιας την πήγε την ομάδα εκεί που την πήγε. Ο Κούγιας έφερε αυτά τα λεφτά, τα αόρατα, τα πολλά λεφτά παραπάνω από μας που έχει βάλει. Εμείς συνεισφέραμε οικονομικά στην ομάδα, ήμασταν δίπλα στην ομάδα. Ο Κούγιας την ανέβασε στο σημείο που διεκδικούσε τη β' κατηγορία φέτος. Εμείς εντάξαμε στο Κορίνθιο λαό ότι η ομάδα θα πάει σε 2 χρόνια β' εθνική. Έτσι. Ο κόσμος αυτός, καταρχήν, θα πρέπει να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση του κόσμου, γιατί η ομάδα δεν είναι εταιρεία, δεν είναι business, η ομάδα είναι ένα αθλητικό σωματείο. Αυτή η κίνηση που κάναμε, οι 5, το κάναμε για τον κόσμο, για αυτή την ομάδα, την Μπάρτσα, που διαχρονικά είχε όνομα Αλφα Εθνικής, έχουν περάσει σοβαροί παίχτες, σοβαρά πρόσωπα. Έτσι. Έχει ιστορία, έχει ιστορία. Και εγώ εμπλάκησα σε αυτή την ιστορία, γιατί δεν ήταν η ομάδα αυτή να είναι εκεί που ήταν, έπρεπε να ανέβει. Προσπαθήσαμε, ζητάω μια δημόσια συγγνώμη από τον Κορίνθιο λαό, τον κόσμο, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είδα τόσο κόσμο, γιατί εγώ μικρός θυμάμαι το γήπεδο αυτό γεμάτο, πολλά χρόνια ήταν άδειο. Όλες τις φορές που έμπαινα μέσα από το τελευταίο διάστημα, μου έρχονταν μια τριχύλα από τον κόσμο και από όλο τον κόσμο αυτόν που έμπαινε μέσα, για του ξεπλύσαμε αυτό το ενδιαφέρον της Μπάρτσας. Από εκεί και πέρα, τα λάθη τα κάναμε όλοι μας. Και ο κύριος Κούγιας ήταν πρόεδρος και ο τελευταίος που ήμουνα και εγώ. Λάθη όμως τα οποία δεν ήταν για θέμα παρεξήγησης και δεν είναι για θέμα να διαλυθεί αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα θεωρώ για ότι αυτή η φιλία. Φιλία σε παρένθεση, γιατί όταν αναφέρουμε ότι 5 φίλοι προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και μεταξύ μας, γιατί ένα πράγμα που του είχα πει εξ αρχής όταν το ξεκινήσαμε, είπα ότι το μόνο που δεν θέλω, παιδιά, να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, οι παρεξηγήσεις γίνανε. Γίνανε και θεωρώ ότι στο διάστημα που θα έρθει θα φύγουνε. Το πρόβλημα όμως σημαίνει η πικρία του κόσμου και όλη αυτή η αγωνία του κόσμου που αυτή τη στιγμή, όπως το ανιμιστάκι μου φόρασε μια μπλούζα της Μπάρτσα, η οποία είναι σε μια άλλη μεγάλη ομάδα, και φόρασε μια μπλούζα της Μπάρτσα και μου λέει, «Θεία, τι κάνουμε?» μου λέει τώρα. «Εγώ είμαι Μπάρτσα, τι θα κάνουμε αύριο?» Αυτό το παιδί θέλει κάποιες εξηγήσεις. Το κάθε παιδί, έτσι. Και όλοι αυτοί οι παλέμαχοι και όλος ο κόσμος αυτός. Λοιπόν, οι εγωισμοί είναι κάποιοι κύριοι οι οποίοι σκέφτονται με πολύ εγωισμό και θα πρέπει αυτόν τον εγωισμό να τον πάρουν πίσω. Η απόφαση να πάνε την ομάδα στο πρωτοδικείο ήταν λάθος τους. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω παρατηθεί ποτέ. Το αν με διαγράψανε,
το είπα και χθες, θα πρέπει να μου ξύσουν το λόγο και θα πρέπει να πούνε πώς με διαγράψανε και γιατί με διαγράψανε. Εσείς προσωπικά δεν έχετε κάνει καμία παρέτηση, δεν έχετε υποβάλει παρέτηση. Όχι. Καμία παρέτηση. Ούτε είχατε κάποια ενημέρωση ότι σας έχουν διαγράψει. Το μάθατε χθες. Το έμαθα πριν 15 μέρες όταν έγινε η συμφωνία με τον Δήμαρχο να πάρει το γήπεδο του συνοικισμού. Μετά τις εκλογές είχαμε κάνει μια συνάντηση ο κύριος Δήμαρχος και ο Σταυρέλης. Μας έκαναν κάποιες προτάσεις να του δώσουμε το γήπεδο του συνοικισμού, να μας φτιάξει το γήπεδο το στάδιο, γιατί η ομάδα αν δεν ανάβει φέτος θα ανάβει του χρόνου, να μας φτιάξει ένα γήπεδο, δύο γήπεδα για προπόνηση. Δεχτήκαμε αυτά που είπαμε. Θα βοηθούσε και θα βοηθήσει οικονομικά την ομάδα με κάποια ποσά που τα οποία τα έχει αναφέρει. Και εγώ ήμουνα θετικός, γιατί ναι, μεν το γήπεδο είναι ιδιοκτησία της ΠΑΣ Κόρινθο, αλλά όταν θα ανέβει μια κατηγορία θα πρέπει να έχει ένα στάδιο, θα πρέπει να έχει γήπεδο προπόνησης. Στηρίζουμε το Δήμο και μας στηρίζει ο Δήμος. Είμαστε μια κοινωνία. Δεν στηρίζει την επιχείρησή μου ο Δήμαρχος, στηρίζει την κοινωνία. Και εμείς, η ομάδα δεν είναι επιχείρηση, είναι και για μας μια κοινωνία. Λοιπόν, και μαθαίνω ότι έγινε μια διαφωνία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για υπογραφές και για μη υπογραφές. Και εκεί λέω εγώ, γιατί δεν καλέστηκα να υπογράψω θετικά ή αρνητικά για το γήπεδο. Δεν με κάλεσε κανένας. Και παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Δήμαρχο και του λέω: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μια διαφωνία για μια ψήφο. Εμένα δεν μου καλέσει να υπογράψω. Μήπως σου έχουν πει ότι εγώ δεν υπογράφω? Γιατί αν σου πει ότι δεν υπογράφω, θέλω να ενημερωθώ. Εγώ δεν με έχουν ενημερώσει για τίποτα. Και μετά από 2 ώρες μαθαίνω ότι με έχουν διαγράψει. Έκανα ρωτήσεις. Είχα ενημερώσει ότι δεν έχω αποχωρήσει. Είχα μάθει ότι θα με διαγράψουν. Έτσι έχει ακουστεί, αλλά εγώ δεν μπορούσα να με διαγράψουν χωρίς να έχω δηλώσει παρέτηση και χωρίς να πω: Κύριε, εγώ φεύγω. Και πώς φτάσατε στο δικαστήριο? Προχθές έμαθα ότι θα πάνε χθες 10 η ώρα στο πρωτοδικείο. Είχε καλέσει επώνυμα τον κύριο οικονόμου, είχε καλέσει επώνυμα κάποιους αυτοί που είναι γραμμένοι στην ομάδα μετά ή και πριν, από τις 9. Εμένα δεν με είχε καλέσει κανένας. Και πήρε το δικηγόρο μου και πήγα να μου εξηγήσουν γιατί εμένα δεν με κάλεσε το δικαστήριο να πάω εκεί. Και έκανα μια αίτηση να μου πούνε, να πάρω μια αναβολή, να μου εξηγήσουν το λόγο γιατί με έχουν διαγράψει. Γιατί εγώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να με έχουν διαγράψει. Δεν με καλέσανε, με έχουν διαγράψει, δεν το ξέρω. Και ποιοι με διαγράψανε, και για ποιο λόγο με διαγράψανε, δεν το ξέρω. Αυτό. Δηλαδή η χημεία της φιλίας των 5 ή των 4 στη συνέχεια, πιστεύετε ότι έχει ραγίσει? Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Δεν έχουμε κάτι, δεν υπάρχει συμφέρον αυτή τη στιγμή. Εμένα εγώ στην ομάδα μπήκα για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έδωσα το λόγο μου σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα έμπαινα. Λοιπόν, ούτε συμφέροντα έχω, σαν το είπα και χθες, ότι σαν κάτι από την ομάδα. Εγώ απέναντίας, ό,τι λεφτά βάλαμε πηγαίνανε σε ένα βαρέλι χωρίς δίχως σπάτο. Και αυτό που έμενε δεν ήταν να μου πει κανένα σε ευχαριστώ, ούτε δόξα θέλω, ούτε τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτά τα παιδιά, αυτή η νεολαία, αυτοί οι παλέμαχοι που μπαίνουν μέσα, που έχουν και με κρύο και με ζέστη, υπήρχε ένα ενδιαφέρον της Κυριακής. Υπάρχει μια πόλη που πρέπει να πάρει αξία. Είμαστε 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα και δεν έχω ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που είναι στη Δόξα Δράμας, υπάρχουν ομάδες που είναι στα Γιάννενα, υπάρχουν ομάδες στην Τρίπολη. Και εμείς είμαστε στην Αθήνα δίπλα και έχουμε μια ομάδα που παίζει με το Πετρίτσι και με το τελευταίο χωριό στην Κορινθία. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ιστορική. Και για μένα προσωπικά ότι αυτά τα ραγίσματα και αυτές οι αδραγαθίες που κάνουμε μεταξύ μας, δεν φταίει κανένα τίποτα που το είπα προηγουμένως. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώσει. Θα πρέπει να μαζευτούν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι που το ξεκινήσανε, να ζητήσουμε συγγνώμη μεταξύ μας όλοι και πόσο μάλλον και σε αυτόν τον άνθρωο, ο οποίος χωρίς αυτόν η ομάδα δεν θα πήγαινε πουθενά και δεν θα πάει και πουθενά. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή την ομάδα, εάν δεν υπάρχει ένας Κούγιας ή ένας νούμερο 2 Κούγιας. Ούτε εγώ, ούτε κύριος Πιέτης, ούτε κύριος Οικονόμου, ούτε κανένας από τους Κορίνθιους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορεί να πάει την ομάδα εκεί που της αξίζει.
Αυτή είναι η δήλωσή μου. Δηλαδή πιστεύετε ότι όλα αυτά που λέγονται, όλα αυτά που έχουν καταγραφεί, θα έπρεπε να μείνουν εντός τεσσάρων τυχών? Βέβαια. Και τουλάχιστον έπρεπε να αναρωτηθούμε. Δηλαδή, όταν παρεξηγήσει με κάποιον, γιατί εγώ αν είχα παρεξηγηθεί με το βράδυ με τον κύριο Κούγια και είχα τσακωθεί λεκτικά, έπρεπε να δώσω και μια εξήγηση στον κύριο Πίατρη, που ήμασταν τρεις μας. Να πω και κύριε Πίατρη, εγώ με τον κύριο τσακώθηκα, λογοφέραμε και θα γίνει τη πουτάνα. Και διαλύω την ομάδα. Έπρεπε να με ενημερώσει. Και δεν με ενημέρωσε ποτέ. Όχι μόνο εμένα. Εμένα δεν με ενημέρωσε. Τον κόσμο αυτόν που γύρισε και έγινε σωτήρας. Γιατί στην ουσία αυτό που έκανε ο κύριος Πίατρης, το να τσακωθεί με τον κύριο Κούγια και να φύγει ο κύριος Κούγιας και να με διαγράψουν και εμένα, γύρισε και έγινε σωτήρας της ομάδος. Αλλά θέλω να μου το εξηγήσει όμως πώς έγινε σωτήρας της ομάδος και με ποιο τρόπο θα πάει την ομάδα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, τι θέλει, με ποιο θα τη διοικήσει την ομάδα, με ανθρώπους ποιους. Ποιος έφερε χθες, με ποιους ήθελε χθες να διοικήσει την ομάδα ο κύριος Πίατρης, να μας πει. Και ερχόμαστε σε λίγες μέρες, κλείνουμε 2 χρόνια παρουσίαση στην ομάδα. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω, κάνουμε ένα flashback. Έχετε νιώθει πικρία, πώς αισθάνεστε, πώς θα κρίνατε αυτά τα 2 χρόνια θητείας σας? Πικρία δεν έχω. Πικρία νιώθω για τον εαυτό μου, γιατί κακώς μπήκα σε αυτή την ιστορία, διατήρησα το λόγο μου. Αλλά από αυτές τις κινήσεις βλέπεις και ποιος είναι ο φίλος σου, πολλές φορές. Έτσι, δεν είναι. Ο κύριος Κούγιας είχε παρατηθεί στο διάστημα των 2 χρονών 7 φορές. Εγώ παρατούμε και φεύγω. Την επόμενη μέρα όμως ήταν στην Κόρινθο. Γιατί είναι Κορίνθιος, είναι από εδώ, έχει θάψει τους γονείς του εδώ, έχει σπίτι εδώ, μεγάλωσε. Θέλει την ομάδα αυτή. Δεν είναι δοξαδρά μας. Να πάει να πάρει δοξαδρά μας. Είναι Κόρινθο. Λοιπόν, έχει τα ερωτήματά του. Τον έχουμε ζήσει 2 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτός που είναι, είναι ο Κούγιας. Λοιπόν, και δεν πρέπει ούτε εγώ, ούτε ο Πιέτρης, ούτε ο οικονόμου, ούτε κανένας άλλος που θα είναι στην ομάδα, έτσι, όχι να του φέρνει αντιρρήσεις, να τον πάει και να τσακώνεται μαζί του. Αυτό που έγινε στο Άργος, αυτό που έγινε στην Κόρινθο με το Άργος, ήταν λάθη. Εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο και την ημέρα, γίνανε λάθη. Έτσι έμαθα ότι ο κ. Κούγιας έκανε λάθη τα οποία λέει ο κόσμος. Τι λένε και πολλοί Κορίνθιοι. Εγώ δεν ήμουνα, ούτε τα είδα στο βίντεο, αλλά δεν συνεπάγεται όμως ότι θα πρέπει το βράδυ να τσακωθώ μαζί του. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο και να πούμε όλα αυτά όπως ήμασταν 3-4 άτομα να βρούμε τη λύση μας. 2 χρόνια στην ομάδα, τη μια χρονιά η ομάδα ανέβηκε κατηγορία πρωταθλήτρια Κορινθίας, την άλλη χρονιά φέτος στο τσακ, στο όριο δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα για διάφορους λόγους που δεν οφειλόταν ούτε σε εσάς ούτε σε ποδοσφαιρικούς όρους, ας το πούμε έτσι, εντός 4 γραμμών του γηπέδου. Είστε ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας? Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδος. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση η ομάδα να ήταν από την αρχή του πρωταθλήματος μέχρι και το τέλος στην κορυφή. Το ότι το ποδόσφαιρο είναι αθλητισμός, αλλά είναι και βρώμικος αθλητισμός, το ξέρουμε, έτσι δεν είναι μόνο στην Κόρινθο, όλη η Ελλάδα υπάρχουν αυτή η βρωμιά του ποδοσφαίρου και την ξέρουμε. Πλην όμως το αντιμετωπίσαμε σωστά. Το αντιμετωπίσαμε με σεβασμό στον κόσμο της Κορίνθου, το αντιμετωπίσαμε με σεβασμό γενικά σε όλα τα παιχνίδια που πήγαμε, γιατί πήγαμε και στη Ρόδο, πήγαμε σε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, είδαμε ότι ήταν στημένη η όλη η κατάσταση η Κόρινθο φέτος να μην πάρει το πρωτάθλημα. Το αν έγινε λάθη προπονητικά ή αποφάσεις της διοίκησης για θέμα προπονητών, για θέμα παιχτών και όλα αυτά, κανένας άνθρωπος στην πορεία της ζωής του είναι ανάθαστος, γιατί πάνω απ' όλα μαθαίνεις από τα λάθη. Θεωρώ ότι αν δεν γίνει κάποιο λάθος, δεν μαθαίνεις κάτι το καλύτερο. Λοιπόν, οπότε δεν ζητάω ευθύνες. Για μένα προσωπικά η ομάδα φέτος πήγε πάρα πολύ καλά. Το αν ανέβηκε το. Αν η ομάδα φύγανε πολλά λεφτά στα 2 χρόνια αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές. Και γενικά όμως ήταν θέμα καθαρά του Προέδρου, γιατί ο Πρόεδρος λέει: κύριε, εσείς θα βάλετε αυτά που θέλετε, αυτά τα υπόλοιπα τα βάζω εγώ. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει κανένας, μα κανένας Κορίνθιος, πολίτης, όλο του νομού, αυτή τη στιγμή να κατηγορήσει όλη αυτή την πεντάδα που ξεκινήσαμε
την ομάδα αυτή που την πήγαμε γάμα κατηγορία. Εκεί θα ήθελα να σταθώ. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανείς. Δεν μπορεί να πάρει πάνω σου χάρη μπαρτσόμετρο να μετρήσει αν είναι ο Μπάρτσο Παπαγιανόπουλος ή ο άλλος σύμβουλος ή ο άλλος πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Σημασία έχει ότι κάνατε μια κοινή προσπάθεια από την αρχή, αγαπήσατε την ομάδα και τη στηρίξατε μέχρι τέλους. Και την αγαπάμε. Και θα πρέπει αυτή η ομάδα, το αύριο αυτής της ομάδος, να πάει σε ανθρώπους που θα την αγαπήσουν, που την αγαπάνε, να την πάνε εκεί που πρέπει. Γιατί η ομάδα αυτή, αν φύγανε τόσα λεφτά στα δύο χρόνια και καταλήξει πάλι στο επίπεδο που ήταν, εκεί θα έχουμε την ευθύνη και οι πέντε που το ξεκινήσαμε. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι το τώρα. Το πρόβλημα είναι το αύριο σε αυτήν την ομάδα. Εάν αυτή η ομάδα πάει πάλι στον πάτο και στη λάσπη και στο βούρκο, είμαστε έξι της τύχης μας. Έτσι. Εγώ χθες είχα μετά το δικαστήριο αυτό, γιατί εγώ δεν είχα μιλήσει με τον κύριο Κούγια, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει τι έγινε, του λέω, έκανα μία ανακοπή, του λέω, γιατί με έχουν διαγράψει, κακώς με διαγράψανε, και θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε, γιατί αυτή η ομάδα, όταν πάει στο πρώτο δικείο και κάνουμε δηλώσεις, ας την πάρει ο ένας, ας την πάρει ο άλλος. Εγώ δεν είπα ποτέ στο δικαστήριο, ούτε σε καμία συνάντηση, ας την πάει ο Πιέτσι και όπου την πάει, και να πάω να εγώ φεύγω. Δήλωση του κ. Πιέτσι χθες, είπε στο δικαστήριο, εγώ πήγα μια αναβολή. Να δω αν υπάρχω στην ομάδα, γιατί πρέπει να υπάρχω στην ομάδα, έτσι. Και να μου πούνε το λόγο που με διαγράψανε. Γιατί αν εγώ δεν με γράψανε γιατί τους χρωστάω, αν με διαγράψανε γιατί δεν θέλω να συμμετέχω, ή αν με διαγράψανε γιατί τους έδιωξα από το γραφείο που τους είχα πει. Λοιπόν, μέσα ένα βράδυ μετακομίσανε το γραφείο. Το γραφείο που στο σπίτι μου ήταν της ομάδος. Και μέσα ένα βράδυ μετακομίσανε το γραφείο. Και είχαν αφήσει να πούμε και τα φώτα ανοιχτά. Επί 15 μέρες. Λοιπόν, και τους παίρνουν τηλέφωνο να κλείσουν τα φώτα. Και δεν μου είχαν πάει και τα κλειδιά. Λοιπόν, και θέλω να πάρω και το ερκοντήσιο που είχε βάλει δώρο ο κύριος Πιέτρης. Και λοκίστε τα φώτα και πάρετε το ερκοντήσιο που δεν θέλετε. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα αντρίκια. Αυτά τα πράγματα είναι για μικρά παιδιά, ούτε στο δημοτικό σχολείο δεν γίνονται. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, να είμαστε σοβαροί άνθρωποι, να βγούμε στην κοινωνία να μας συζητάνε με ωραίο τρόπο. Γιατί η διαφήμιση, λέγει ο πατέρας μου, ότι είτε σε κατηγορούν είτε σου λένε καλά λόγια, διαφήμιση σου κάνουν. Δεν είναι να παίζει το. Εγώ δεν έχω ανάγκη το όνομά μου να σητιέται στην Κόρινθο. Είτε καλός είτε κακός. Έτσι, εμένα με ενδιαφέρει να είμαι αυτός που είμαι, να βγαίνω και να πίνω τον καφέ μου και να μιλάω με 10 ανθρώπους. Λοιπόν, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να συζητηθούν και να σοβαρευτούν και να κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να τα αφήσουν να παίξω, γιατί έχουν μια υποχρέωση στον κορινθιακό λαό και σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την ιστορική ομάδα. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό? Από την πλευρά μου είμαι ανοιχτός. Ακουστήκανε πράγματα, σήμερα το πρωί με πήραν τηλέφωνο, ότι μαγειρεύονται πίσω από την πλάτη τους συναντήσεις να μπουν άλλα άτομα στην ομάδα. Ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από την πλευρά μου. Το τι ζητάει από την υπόλοιπη δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για μένα προσωπικά αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργήσαν το πρόβλημα αυτό, γιατί το δημιουργήσα εγώ, το πρόβλημα το να παραιτηθεί ο Κούγιας και ο Πιέτρης, δεν το δημιουργήσα εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι να συναντηστούν, να σοβαρευτούν, έτσι, γιατί η ομάδα δεν είναι επιχείρηση και δεν είναι business. Ωραία. Και μια και θέσατε προηγουμένως στο οικονομικό. Υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες στην ομάδα? Εγώ από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που παραιτήθηκε ο κύριος οικονόμου σαν ταμείας και παρέδωσε στο ταμείο, δεν έχω εικόνα το τι έχει πληρωθεί. Δεν έχω εικόνα το τι λεφτά έχουν εισπράξει. Τίποτα. Η ομάδα μέχρι και σήμερα που μιλάμε, εγώ προσωπικά, σαν διοίκηση και σαν β' αντιπρόεδρος που ήμουνα, έτσι, και είμαι, δεν έχω καμία εικόνα. Υπάρχει μια εκκρεμότητα σοβαρή, την οποία τώρα καθώς την ανέφερες, εμείς την ομάδα την αγοράσαμε από τον κύριο Βασιλόπουλο. Δεν την πήραμε τη σφραγίδα. Δεν πήραμε τη σφραγίδα της ομάδας. Εμείς την ομάδα την αγοράσαμε. Λοιπόν, το περιουσιακό στοιχείο αυτό που λέει που υπάρχει το γήπεδο και κάποιον αέρα που πήρε και πήρε και κάποια χρήματα. Έχουμε υπογράψει 4-5 συναματικές των 12.000 50.000. Λοιπόν, τις οποίες έχουμε υπογράψει όχι σαν αθλητικό σωματείο, μεμονωμένα
ο καθένας από τους πέντε. Μεμονωμένα υπογραφές επάνω στο κάθε γραμμάτιο. Το όνομά μας, ολογράφος. Λοιπόν, κάποια στιγμή πέρσι, στο ξεκίνημα της σεζόν, ήταν να πληρωθεί το πρώτο γραμμάτιο, πληρώθηκε. Στο δεύτερο γραμμάτιο εμφανιστήκαν κάποια χρέη της ομάδος, από τον κύριο Βασιλόπουλο, τα οποία δεν ήταν γραμμένα πουθενά σε κανένα χαρτί. Λοιπόν, και αποφασίσαμε σαν διοίκηση να μην πληρώσουμε τα τέσσερα γραμμάτια αυτά. Το 10.000, τα 40.000. Έκανε κάποιο χαρτί ο κύριος Κούγιας στο γραφείο του, σαν δικηγόρος, προς τον κύριο Βασιλόπουλο. Τέλος πάντων, ο κύριος Βασιλόπουλος τα γραμμάτια αυτά τα έκανε διαμαρτυρία και έβαλε διαταγές πληρωμής. Διαταγή πληρωμής που βγήκε και στους πέντε. Βγήκε σε μένα, στον κύριο Φρίγκελη, στον κύριο Οικονόμου, στον κύριο Πιέτρη και στον κύριο Κούγια. Λοιπόν, το τι σημαίνει διαταγή πληρωμής, το ξέρετε ότι αν και εφόσον υπάρχουν χρήματα σε ένα λογαριασμό, σε όποιον λογαριασμό βρουν τα χρήματα, θα πάρθουν. Στο δικό μου, στον κύριο Πιέτρη, στον κύριο Οικονόμου, στον κύριο Φρίγκελη, όπου βρει, στον κύριο Κούγια, όπου βρουν λεφτά λογαριασμοί, θα τα πάρουν. Σε προσωπικούς λογαριασμούς. Λοιπόν, μιλάμε για τα γραμμάτια, λέει ο ένας, εμένα λέει, τι να μου πάρουν, εγώ δεν έχω αφημί. Λέει ο άλλος, εμένα τι να μου πάρουν, εγώ δεν έχω αφημί. Λέει ο άλλος, τι να μου πάρουν, εγώ δεν έχω αφημί. Κύριε, σοβαρευτείτε. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα πρέπει να πληρωθούν. Λοιπόν, κάναμε ένα κοπή, εκκρεμεί ένα δικαστήριο αυτή τη στιγμή, γιατί κάναμε ένα κοπή της απόφασης αυτής, το διαθέσεις πληρώμες, και έχουμε πάρει δικάσιμη. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό το δικαστήριο θα γίνει. Μακάρι να κηρυχθεί. Αν δεν κηρυχθεί όμως, ποιος θα το πληρώσει? Ποιος θα το πληρώσει αν δεν κηρυχθεί τα 40.000 αυτά? Εγώ, ο κύριος Πιέτρης, ο κύριος Οικονόμου. Όπου βρούνε χρήματα στο λογαριασμό. Ο κύριος Φρίγκελης. Κάπου θα πάρουν τα λεφτά. Όποιος λογαριασμός έχει, είναι εργός. Και όποιος έχει λεφτά στην εταιρεία του, θα τα πάρουν. Αλλά όταν είσαι πρόεδρος σε μια εταιρεία όπως είναι η δικιά μου, και είμαι πρόεδρος, και εκκρεμεί μια διαταγή πληρωμής, δεν είναι το καλύτερο σε μια εταιρεία ΑΕ με 6 εκατομμύρια τζίρο να φαίνεται τη διαταγή πληρωμής από ένα γραμμάτιο. Άρα αυτά τα πιάτα, αυτοί οι κύριοι, θα πρέπει να τα καθαρίσουμε. Έτσι. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα πείτε εσωτερικά. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί όμως. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε η ομάδα να πάει αυτή τη στιγμή όπως πήγε. Έπρεπε οι κύριοι αυτοί που θεωρούνται παράγοντες και παγωταρέοι, γιατί στην πιάτσα που βγήκε σκαφάτι, πουράδι και παγωταρέοι, δεν το έβαλε ο κόσμος. Οι ίδιοι εμείς το είπαμε. Εμείς το αναφέραμε πουράδι, σκαφάτι και παγωταρέοι. Δεν μας το έβαλε το βαρατσούκλι αυτό ο Κορίδιος λαός. Το βγάλαμε εμείς για να κάνουμε διαφήμιση στον εαυτό μας. Κύριε Βαγιανόπουλε, κάποια στιγμή μου είπατε ότι παραιτήθηκε ο κύριος Πιέτρης, όχι γνωστό, παραιτήθηκε ο κύριος Κούγιας το ίδιο βράδυ μετά τον αγώνα με το Άργος. Εγγράφος. Που σημαίνει ότι αφού είχε παραιτηθεί ο κύριος Φρίγκελης και παραιτήθηκε ο κύριος Οικονόμου, άρα ήσταν μόνο εσείς. Ναι. Εσείς πήρατε κάποια πρωτοβουλία, σαν το μοναδικό μέρος στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τους συμφιλειώσετε, να πείτε παιδιά, άρα τι κάνουμε? Εγώ έκανα το τηλέφωνο το βράδυ του Σαββάτου, δεν το σήκωσε ο κύριος Πιέτρης. Δεν ήμουν εδώ, ήμουν εξωτερικό. Γύρισα την Κυριακή το βράδυ, πήγα στο μαγαζί του κύριου Πιέτρη που ήταν μαζεμένοι όλοι, με απουσία του κύριου Πιέτρη. Τι έγινε, παιδιά, λέω, γιατί κάνατε αυτό το πράγμα, τι έγινε από εκεί. Και αυτό που πήρα ήταν ότι να μου γράψουν την παραίτησή μου. Λέω, τι θέλετε να μου πείτε, να σου γράψουν και την παραίτησή σου και τη δικιά σου, μου λέει, για να τελειώσουμε, μου λέει, να τελειώσουμε. Του λέω, παιδιά, εγώ την παραίτησή μου την έχω γράψει από τον Οκτώβριο που πέρασε. Απλά δεν την έχω ανακοινώσει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μου την γράψει, την γράφω μόνος μου. Την έχω γραμμένη. Όταν έρθει η ώρα, την κάνω. Τώρα όμως αυτό το πράγμα που κάνατε δεν είναι σωστό. Τουλάχιστον βγείτε και ζητήστε μια δημόσια συγγνώμη σε αυτόν τον κόσμο. Έχετε ιερή υποχρέωση να ζητήσετε συγγνώμη από τον κόσμο. Και όχι να παραιτηθείτε έτσι για ένα πατέρα και να το παίζετε, να έχετε εγωισμό και να το παίζετε άντρες με αυτές τις δηλώσεις που κάνατε. Εγώ αυτό είπα. Λοιπόν, τελείωσε η Κυριακή, έφυγα και την Τρίτη το πρωί, καθαρά Δευτέρα, Τρίτη το πρωί, με πήγε ο Σπίτι μου, λέει, μου λέει, πού είσαι, πάνω μου, σε γραφείο, σε την ομάδα. Του λέω, τι με πέρασε εμένα, υπαλληλό σου. Έχουμε τελειώσει τη δουλειά μου, είμαι στον Αστρόπικο. Κάνε συγκέντρωση στο γραφείο να συζητήσουμε τι θα κάνουμε. Την Τρίτη το πρωί. Ωραία. Την Τρίτη το μεσημέρι με παίρνει ο κύριο Σουφίλα, αλλά μου λέει, πού είσαι, μου λέει, σε θέλω, αυτό τι θε, λέω, είμαι στον Αστρόπικο, αλλά σε κάτω μου λέει, δύο ώρα, δυόμιση σε θέλω.
Τι έχουμε συνάντηση το βράδυ. Ωραία, έρχομαι, του λέω. Κοιτάω το τηλέφωνο γιατί ό,τι συνάντηση γινόταν στην ομάδα, υπήρχε ένα ομαδικό στο τηλέφωνο. Μα έστειλε ένα ομαδικό. Το βράδυ έχουμε αυτό. Τι λέτε, μπορώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, υπήρχε ένα ομαδικό μήνυμα. Δεν είχε τίποτα. Του λέω, Τζουβέλα, εγώ δεν μου γνωριστεί κανένα, του λέω μήνυμα. Πέρα από τον κύριο Τριαντάφυλλο. Και του λέω, κύριε Τριαντάφυλλο, τον Παγιόν τον έχει καλέσει, τον λέει, ναι, τον έχω καλέσει. Λέει, πού τον έχει καλέσει, τον έχω δίπλα μου, του λέει, δεν είναι καλεσμένο. Του έχω στείλει mail. Πού έχει στείλει mail, στο μένα. Του πει με το στείλει. Έχω στείλει mail, λέει, αλλά αφού στον εκεί πέρα πε του. Έχω στείλει mail πάντω. Και μου στείλει email, το τηλέφωνο έγινε τον κύριο Σουφρίλα στι 2 η ώρα, 2.30 και το email του κύριου Τριαντάφυλλου μου το στείλει 4 το απόγευμα. Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος είναι ένα κομμάτι άλλο το οποίο δεν θέλω να το πω αυτή τη στιγμή σε συνέντευξη. Θα το πούμε μετά. Θα έρθει άλλη συνέντευξη που πίσω ο κύριος Τριαντάφυλλος. Γιατί ο κύριος Τριαντάφυλλος θεωρώ ότι δεν έχει παίξει καλό παιχνίδι στο κομμάτι αυτό τη πεντάδα, τη τετράδα, τη ομάδα. Λοιπόν, τον φέραμε, δεν τον έφερα εγώ. Τον φέρανε και από ό,τι κατάλαβα είναι και αρχηγός της ομάδος αυτή τη στιγμή. Αυτός κινεί όλα τα νήματα και αυτός έχει δημιουργήσει. Και από ό,τι έχω ακούσει, ότι αν δεν υπήρχε ο κύριος Τριαντάφυλλος, δεν θα υπήρχε η ομάδα. Αυτό το ξέρετε, μπορείτε να το μάθετε, να το ρωτήσετε και εσείς να πούμε, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, το βράδυ γύρω πάμε σε 7 η ώρα πάω στο βράδυ σε 7 η ώρα στο Συμβούλιο και τα είπα και χθες στην συνέδριση ότι. Γύρισε πίσω ο Σωτήρης ομάδος, ο κ. Πιέτρης, γιατί παίρνει πίσω την αποχώρησή του, την παρέτησή του, για να μην πάει η ομάδα στο πρώτο δικείο. Όχι, να του λέω εγώ, συγγνώμη, εμένα γιατί με μειώνει, σαν άνθρωπο, σαν άτομο. Γιατί παρέτησε εσύ, παρέτησε και ο Κουλιάς. Εγώ δεν είμαι εδώ. Μου λέει, άσκω εδώ να φύγω. Πού να πας, του λέω. Έτσι κάτω, πού να πας. Λοιπόν, αυτά δεν τα κάνουν σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, και ό,τι έγινε. Δεν ξέρω αν έγινε σε μένα, γιατί δεν με απασχολεί το γίνει, αλλά από εδώ και πέρα όμως θα πρέπει να κάτσουν κάτω και να είναι σοβαροί άνθρωποι και να μην κάνουν δηλώσεις. Άλλες δηλώσεις τη μία μέρα, άλλες δηλώσεις την άλλη μέρα. Άλλες δηλώσεις εχθές το πρωί στο πρωτοδικείο να ορίσει συμβούλιο ο κύριος Πιέτης δικό του και να βάλει την ομάδα. Και όταν πήγαμε εμείς εκεί, να λέει ο κύριος Παπαγιαννόπουλος, ο κύριος Κορμή να πάρει την ομάδα, εγώ παρετούμε. Έτσι. Να μας πει και τι θέλει κιόλας. Κύριε Παγιαννόπουλε. Θέλω επίσης να αναφερθώ σε ένα θέμα, το σχολιάσατε πριν, σχετικά με το γήπεδο. Επειδή υπόθηκαν πολλά το προηγούμενο διάστημα για το χαρτί που πήγε, για το αίτημα που πήγε από το Πάσκο Ρέντερ στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απόφαση που πάρτε. Συμφωνείτε, έτσι, τελικά να το πούμε, για να το αναλύσουμε, στην πρόταση του Δημάρχου, του Δήμου. Βεβαίως. Να δοθεί το γήπεδο. Βεβαίως. Το γήπεδο δεν είναι κανένας. Το γήπεδο καταρχήν κανένας δεν μπορεί να το πουλήσει. Που είναι ιδιοκτησία. Έτσι, κανένα μπορεί να το πουλήσει. Για μένα τα γήπεδα είναι για την νεολαία, τα γήπεδα είναι για τις ομάδες, τα γήπεδα είναι για τους αθλητές, τα γήπεδα είναι για τα παιδιά. Τα γήπεδα θα πρέπει να φτιαχτούν και με τη βοήθεια του Δήμου να φτιάξουν ακαδημίες και τα γήπεδα δεν είναι business. Γιατί ακούω, γιατί εγώ ποδόσφαιρο δεν ξέρω, το παιδί μου τόσα χρόνια που ήταν μικρός, τα έχουμε πληρώσει όλα αυτά για τον αθλητισμό. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο και το κάθε άθλημα δεν είναι business. Έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή αγοράσει ένα ωραίο ακίνητο να το κάνει αυτό που έχει να κάνει. Μου αρέσουν οι προτάσεις του Δημάρχου. Ό,τι υποσχέθηκε είμαι θετικός μαζί του, αλλά θα πρέπει να γίνουν με ωραίο τρόπο. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που το διαχειριστήκαν. Αυτή η βιασύνη του κυρίου Πιέτρη κάτι πρόβλημα έχει. Να ξέρετε. Αυτή η βιασύνη να τα απογράψει με υπογραφές του κυρίου, με τρεις υπογραφές, ήταν τέσσερις, εγώ δεν υπέγραψα, εγώ υπογράφω. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Έτσι, θέλει σοβαρότητα. Για μένα προσωπικά η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πρωτοδικείο. Για μένα υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις που υπάρχουν. Έτσι, και ο κύριος Οικονόμου υπάρχει και ο κύριος Κουλιάς υπάρχει και εγώ υπάρχω. Και άμα θέλει ο κύριος Πιέτσης να υπάρχει. Αν θέλει να υπάρχει, να κάνει τις δηλώσεις του. Έτσι, και να τελειώνει. Τα υπόλοιπα που ακούγονται ότι έχουμε μνηστήρες να φέρουμε άλλους, από μένα προσωπικά δεν υπάρχουν. Αυτή είναι και η πρότασή σας. Ναι. Εγώ θα αποχωρήσω όταν η ομάδα θα καταλάβω ότι θα πάει σε χέρια τα οποία δεν πρόκειται να πατώσουν πάλι. Γιατί περιμένουν κάποιοι το πισωγύρισμα. Ακούω πολλά. Όπως ακούω σήμερα ότι
Εγώ κάποια ονόματα μυστήρια που να πούνε. Όπως ακούω ότι και αυτοί που είχαν την ομάδα πριν περιμένουν να πάρουν. Αυτά έτσι, θα είναι στο χέρι μας να φτάσει η ομάδα αυτή πάλι. Και τότε να δεις τι βρίσιμο έχει να ρίξει ο κόσμος σε εμάς. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει πάλι να μαζευτούμε, να μαζέψουμε τον κόσμο, τους παίκτες αυτή τη στιγμή να μην φύγουν, να κάτσουν, να κάνουμε εκλογές, να κάνουμε σωστές εκλογές. Όχι να βάλω εγώ το σόι μου όλο μέσα, γιατί δεν ξέρω τι γράφει, ο καθένας τι γράφει. Έτσι, να γίνουν σωστές εκλογές, να υπάρχει ηγέτης στην ομάδα. Έτσι, και επιμένω ότι η ηγέτης στην ομάδα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι μόνο ο Κούγιας, γιατί είναι μόνο κατά δήλωσή του. Έτσι. Ότι εγώ λέει εκείνη μεγάλωσα, εγώ αγαπάω την Κόρινθο, εγώ θέλω να την ανεβάσω. Και είναι ο μόνος που μπορεί να την ανεβάσει. Εγώ δεν ξέρω αν θα υπάρχω του χρόνου στην ομάδα, αλλά εγώ θέλω να υπάρχει ο Κούγιας στην ομάδα και με όλους όποιους συνούβουλους σωστούς επιλέξει. Έτσι. Αυτό. Κύριε Παγιανόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες. Άλλωστε, δύο χρόνια μέσα σε μισή ώρα δεν μπορούμε να τη. Είναι κρίμα είναι κρίμα να στενοχωρούμε αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Έτσι. Που στα δύο χρόνια αυτά τον ανεβάσαμε αυτή την ομάδα στο επίπεδο που. Γιατί εμείς δεν τάξαμε ότι θα πάμε αλφαβητική σε ένα χρόνο. Εμείς κάναμε τον αγώνα μας, ματώσαμε οικονομικά. Άλλοι ματώσανε με κόπο, με χρόνο. Εγώ δεν είχα χρόνο. Κάποιοι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ χρόνο. Κάποιοι πήραν τα διαρκεία τους. Γιατί δεν είναι ότι βάλαμε τα λεφτά εμείς. Αυτός ο Κορίνθιος, ο πολίτης που έδινε το γαθοστάρικο που έδωσε για να πάρει το διαρκείας, είναι λεφτά για το που έγινε στο γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, πολλοί ματώσανε για να πάει αυτή η ομάδα ακόμα εκεί. Ακόμα και οι φίλοι που ακολουθούσαν την ομάδα. Φίλοι τη δουλειά του. Εγώ άλλο έφυγε από την Ρόδο και πήγα στη Ρόδο. Κάνατε 50 άτομα και αφήσει τη δουλειά του. Και δεν ζούμε συγγνώμη. Ή δεν πρέπει αυτού του ανθρώπου να του σεβαστούμε και να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και να τσοχωνόμαστε σαν μικρά παιδιά. Έλεος. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ και εγώ.